Καλησπέρα σας, κύριε Φωτόπουλος. Καλησπέρα. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη με όλο αυτό που βλέπουμε τώρα από τον κόσμο. Συνδυάσαμε λοιπόν το σενάριο, τη μεγάλη προοπτική της ταινίας και φυσικά την εικαστική τέχνη. Ακριβώς. Ένα ταξίδι λοιπόν. Ένα ταξίδι. Όλη μας η ζωή ένα ταξίδι. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Δόκτωρ Μαρίνα Κόντα μου έκανε αυτή την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτή την εξαιρετική έκθεση από την αιγίδα του Βατικανού και της Biennale του Μπάρι. Και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που όλος αυτός ο κόσμος ήρθε απόψε εδώ και εκφράζεται με τόσα θετικά λόγια για τη δουλειά μου και τους ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Η συνέχεια θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Αυτό που βιώσατε σήμερα στο Fame Road. Αυτό... Μεταφέρεται λοιπόν και στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες. Ναι. Θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση και θα ήταν μεγάλη χαρά να σε ακούσουμε. Μεγάλη χαρά και η αλήθεια είναι και όσοι ήταν παρευρισκομένοι απόψε και άκουσαν την ομιλία μου ήταν και συγκινημένοι και χαρούμενοι και με σταμάτησαν μετά γιατί θέλουν να μάθουν περισσότερα. Και άρα σκέφτηκα, ωραία, δεν είναι τυχαίο το έργο αυτό, γιατί μιλάει κατευθείαν στις ψυχές των ανθρώπων. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευχαριστώ πολύ το Fame Road του κύριο Πετρόπουλο, εσάς που μου δώσατε την ευκαιρία να δείξω αυτή τη δουλειά, ένα αγαπημένο έργο, γιατί δεν είναι απλά ένα ακόμα σενάριο. Έχει πάνω του ιστορία, έχει αγάπη, έχει όλο αυτό, έχει Ελλάδα, έχει Ιταλία, έχει τα πάντα. Και όλο αυτό ελπίζω να το δούμε πολύ σύντομα στο κινηματογράφο. Εύχομαι ναι. Στην πρεμιέρα θα είμαστε από τους πρώτους, θα κοινωνήσουμε Ελλάδα. Έτσι, Ελλάδα και πάλι Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Εμείς πάρα πολύ. Να είστε καλά.